έχει το πρόβλημα το εξής. Από το βουνό κατεβαίνουν πάρα πολλά παιδιά, όπως είναι το μειωτικό σχολείο που δεν ξέρω πόσα λεωφορεία κατεβαίνουν για το γυμνάσιο και το λύκειο. Όταν όμως εγώ κλείνω σχολεία για κάποιους λόγους, είτε είναι παγωνία, είτε είναι χιόνι, είτε είναι κάτι που έπεσε το βουνό για παράδειγμα, λόγω κακοκαιρίας κλείνω τα σχολεία, πώς θα κατέβει από το ρεύμα που είναι για παράδειγμα το Ρέον, που είναι 20 χιλιόμετρη η απόσταση μέχρι την Εθνική Οδό, που ανήκει αυτή η ευθύνη στην περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια μπορεί να λέει ότι ο δρόμος είναι ανοιχτός. Να λέγω, πώς θα το μεταφέρω τον Άωνα από Μέδουσα για παράδειγμα, ή από την Κοτήλη, ή από την Πάχνη, που είναι ένας ορεινός όγκος και είναι κλειστή η δρόμη. Γιατί πήρα εγώ τηλέφωνο, για να είμαι ειλικρινής, πήρα τηλέφωνο στα σχολεία, οι διευθυντές φοβούμενοι λέει, τι να κάνουμε και εμάς τους πιέζουν. Ρε παιδιά, ποιος τους πιέζει. Δεν μπορεί να μου το πει, καταλαβαίνω ότι πιέζονται από την υπηρεσία. Ποιος άλλος θα τον πιέσει για να βάλει σε ένα παιδί απουσία. Πώς θα κατέβει όταν υπάρχει πρόβλημα σε μια περιοχή, ο λινός όγκος, πώς θα κατέβει στη Ξάνθη το παιδί.